Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Σουζάνα και επιστρέφω παιδιά με vlog ταξιδιωτικό. Σε δύο μέρες είναι η γενέθλιά μου και τα τελευταία δύο χρόνια έχω αποφασίσει να κάνω ταξίδια στα γενέθλιά μου. Οπότε έχουμε έρθει με τον Γιάννη στη Βιέννη, που δεν έχω έρθει ούτε εγώ ούτε ο Γιάννης ποτέ, νάτος. Πίσω. Yeah. Πριν σας δείξω ό,τι έχουμε δει, γιατί μόλις έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο, να σας πω ότι χτες το βράδυ θα πήγαινα σπίτι της αδερφής μου να πάρω κάτι ρούχα, τέλος πάντων, για το ταξίδι, κάτι μπουφάν, κάτι τέτοια. Και είχα πάει με τις πιτζάμες, εντελώς με τις πιτζάμες. Και μπαίνω μέσα και μου είχαν κάνει έκπληξη οι φίλοι μου, τα αδέρφια μου, οι κουμπάροι μας. Είχαν όλοι μαζευτεί για να κάνουμε pre-birthday surprise. Και πραγματικά χτες περάσαμε φανταστικά. Ξέρω, μερικές φορές λένε δεν πρέπει να γιορτάζει πιο πριν τα γενέθλια, αλλά τι να κάνω που δεν θα τους δω. Έχουμε έρθει Βιέννη και έκανα πάρα πολύ έρευνα για να βρω ξενοδοχείο, να μην είναι μακριά, να είναι ωραίο, να έχει βιενέζικο στυλ, έτσι για να το ζήσουμε, μην είναι δηλαδή ένα μοντέρνο τύπου vintage. Και βρήκα αυτό εδώ το hotel, Ambassador Hotel. Θα σας δείξω τη θέα μας πριν σας δείξω οτιδήποτε. Δες εδώ παιδιά, τρελαίνομαι, φανταστικό. Και καθίστε να σας δείξω μία γρήγορη και το δωμάτιο για να εξερευνήσουμε μετά την πόλη. Δύο λεπτά, μην μου χαλάσει τα συντόνια. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα και έχει αυτόν εδώ τον καθρέφτη. Να πούμε ότι είναι historical hotel. Γιατί ωραία. Τι ωραία. Σε άλλη περίπτωση, ένα τόσο βαρύ δωμάτιο μπορεί και να μου άρεσε. Αλλά τώρα στη Βιέννη που θέλεις να το νιώσεις και να το βιώσεις όλο αυτό τώρα, είναι φανταστικό. Αυτά εδώ, οι ντουλάπες, τα πώς τα λένε αυτά, έπως έτσι. Κοίτα εδώ, έχει έργα τέχνης στο random έτσι, στον τοίχο του δωματίου. Τέλειο. Οπότε, ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το δωμάτιο, γιατί πραγματικά έψαξα πάρα πολύ να βρω κάτι που να έχει το στυλ, να το βιώσουμε και να είναι και κοντά στο κέντρο. Θα σας δείξω και έξω, γιατί είναι σοκαριστικό το πως είναι το έξω, δηλαδή μέσα το ξενοδοχείο. Και τώρα, μόλις έχουμε φτάσει, με πιάσει ένα πονοκέφαλος από το ταξίδι και την παγωνιά εδώ πέρα. Οπότε λίγο θα χαλαρώσουμε και θα πάμε να εξερευνήσουμε τη Βιέννη. Έχω κλείσει μουσεία, έχω κλείσει όπερα, θα γίνει ο χαμός. Οπότε stay tuned, travel vlog μετά από καιρό. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα random H&M. Απλά για να πάρει ο Γιάννης γάντια και σκουφί που δεν είχε. Δες τι ωραίο που είναι. Κοίτα εδώ. Δηλαδή, κοίτα, σοκ. Και είμαστε απλά στα H&M, πρώτη μας τάση. Ετοιμός και γάντι και σκούφο. Και θες να πεις που μόλις βγήκαμε από τη Βιέννη, από το ξενοδοχείο, ένας Έλληνας λέει κάπου σε ξέρω από το TikTok. Ο άνθρωπος μένει εδώ, έχουν ένα εστιατόριο το οποίο λέγεται Ορφέας. Στα ελληνικά γραμμένο. Λέει κάπου σε ξέρω, εδώ δεν μένεις. Λέω από το TikTok, το ξέρετε, να δείτε από το TikTok. Και με ξέρω, δεν παρακολουθείτε το κανάλι. Αν δεν παρακολουθείτε το Γιάννη, Johnny at the Movies και σας ενδιαφέρει το σινεμά και έχετε TikTok, να μπείτε οπωσδήποτε, παιδιά, γιατί εντάξει. Φτάσαμε μέχρι τη Βιέννη. Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε randomly στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Έλεγε παντού ότι πρέπει να το δούμε αυτό. Που περίμενα να δεις. Σοκ. Είναι ένα από τα πιο ψηλά κτίρια του κόσμου. Ήτανε μέχρι κάποια χρονιά, τώρα δεν θυμάμαι. Για πάμε. Κοίτα όμως και οι πόρτες πως είναι, τρομερό. Wow. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι έγινε. Στα σχεδόν 33 μου έφαγα για πρώτη φορά hot dog. Καλό. Keep it weird. Εντάξει. Δεν μπορούσα να πάρω βίντεο γιατί αρχικά ξεπαγιάζαμε να σας δείξω την εμπειρία μου εκείνη τη στιγμή. Και αφετέρου έγινα χάλια, γέμισα κέτσαπ παντού, γέμισα μουστάρδες παντού, έγινε χαμός. Αλλά να σου πω κάτι, δεν το κατανοώ το hot dog. Τι λες? Δεν το κατανοώ. Ωραίο ρε παιδί μου το λουκάνικο. Okay. Στην ψωμούβα μέσα γιατί? Το μπέργκερ ωραίο είναι στην ψωμούβα γιατί? Άλλο αυτό, έχει τυρί μέσα, έχει λιώνουν όλα τα υλικά μαζί. Άλλο πως φτιάχνεις το μπιφτέκι για το μπέργκερ. Και άλλο πως φτιάχνεις το μπιφτέκι στο φούρνο, ας πούμε, για να το φας με πατάτες. Δεν...
Θα ξαναφάμε γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο το λουκάνικο. Πάρα πολύ ωραίο, βιενέζικο λουκάνικο. Αλλά δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τώρα την ψωμούμπα και όλε αυτέ τι σάλτσε να έχω γίνει εγώ χάλια. Μου βάζει λίγο λιγότερη σάλτσα. Τέλο σου είχε κάτι στον πάτο τώρα και δάγκωση. Τέλο σου πήγαν όλα. Τέλο πάντων, γυρίσαμε στο δωμάτιο γιατί κάνει παγωνιά. Έχει μείον 5, μείον 15. Με φίλη μείον 20. Και θα ψάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε το βράδυ. Αύριο έχω κλείσει ένα μουσείο, πάλι μουσείο, πάλι μουσείο, όπερα. Και μας είπαν και άλλα δύο μουσεία. Το παλάτι της Ίσης και το Μοντέρνα Στέγνης που θέλω πάρα πολύ. Το παλάτι της Ίσης δεν είμαι σίγουρη αν με ψήνει. Δηλαδή, okay. Αλλά το Μοντέρνα Στέγνης με έψησε, οπότε θα κάνω τώρα το research μου και θα δείτε εν τέλει τι θα κάνω. Hi! Λοιπόν, παιδιά, ρίξαμε τον πιο επικό ύπνο ever. Το δωμάτιο έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κοιμόμασταν μέχρι το επόμενο πρωί. Και έχω ντυθεί. Κάτσε να σου δείξω outfit, περίμενε. Λοιπόν, έχω βάλει αυτό το κουστούμι από Νάντια Ράφτη. Έχω βάλει από μέσα μαύρη ζακέτα, καμπαρντίνα δερμάτινη με επένδυση πάρα πολύ ζεστή που είναι από ίσο, γαντάκια, τσαντούλα, lip gel μέσα στην καινούργια μας απόχρωση που είναι κόκκινη, κερασένια και δίνει και το τέλειο κόκκινο αποτέλεσμα, ζουμερό, όχι πολύ έντονο. Αλλά αυτό το τέλειο ζουμερό που θέλεις να φαίνεται σαν να έχεις ξυπνήσει και τα χυλάκια σου και πάμε να φάμε σε ένα τύπου μπατομούς στη Γαλλία. Ξέρεις, σαν καράβι πάνω σε ποταμό. Το διάβασα πολύ ότι είναι hot, οπότε πάμε. Α, εδώ μπορώ να σας δείξω καλύτερα το outfit. Να το κουστούμι, θικό, εσωθερμικό από μέσα και ζιβάγκο και όλα μαζί. Γαντάκια, αυτάκια, αυτού του του. Του του του. Έτοιμος? Έχεις βάλει ό,τι μπορούσες να βάλεις για να μην κρυώνεις? Όχι. Εντάξει. Σαντ. Λοιπόν, φτάσαμε. Παιδιά, και είναι ένα τεράστιο γυάλινο. Σαν... είναι καράβι, πιστεύεις? Είναι σκάφος? Όχι. Να το, ρέστοραν, εδώ είμαστε. Ταραν. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε εδώ, είναι φανταστικό μαζί, να έρθει το οπωσδήποτε αν έρθει στη Βιέννη. Και τσου, καθόμαστε πάνω στο ποτάμι. Wow, wow. Δεν είναι από φάει ακόμα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Ωραία χάλια. Ισχύει, αλλά έχει ωραία μουσική. Ωραίο vibe. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εχθές δεν σας ολοκλήρωσα για το μαγαζί που πήγαμε, το οποίο ήταν φανταστικό, παιδιά. Ωραία μουσική, ωραίο vibe, πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Γυρίσαμε νωρίς και πέσαμε και ξεραθήκαμε. Και σήμερα, Σαββάτο πρωί, μου έχει στείλει μία φίλη μου για ένα μαγαζί να πάμε εκεί, μου είπε, για πρωινό. Οπότε πάμε να το βρούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά στο ξενοδοχείο μας. Το recommendation. Οπότε πάμε για πρωινό και να κλείσει μουσείο. Wow! Κοίτα! Ωραία! Τι ωραία! Λοιπόν, θα σας δείξω από το Belvedere ό,τι μπορώ, γιατί δεν επιτρέπεται να σας δείξω καθόλου τέχνη. Οπότε, δείτε εδώ τι ωραίο που είναι. Ήτανε παλάτι του Ευγένιου. Ευγένιου. Του Ευγένιου. Λέει ότι ήταν σε μουλάρι. Ναι, δεν ανεβαίνει. Όχι, ήταν πάντα σε μουλάρι. Αλλά για να ανέβει. Για να ανέβει τις Άλπες. Ναι, δεν μπορεί να ανέβει με άλογο εκεί πάνω. Αλλά και πώς με γαϊδούρια που πάνε τα γαϊδουράκια και στα ανηφόρε, δεν μπορεί το άλογο να ανέβει. Θέλει παιδιά το άλογο. Λοιπόν, Κλίντ, εντάξει, έπος. Έπος, έπος. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει, γιατί αγαπάει πάρα πολύ δύο πράγματα, τα λουλούδια και τις γυναίκες. Σαν και εμένα. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Και το tour μας συνεχίζεται στους κήπους του Belvedere, που τα ανακαλύψαμε έτσι, φεύγοντας.
Δηλαδή είναι εκεί, gardens, που παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφα. Παρότι ο Γιάννης λέει ότι είναι σαν να έχουν καεί όλα, δεν έχουν καεί. Δεν είναι η εποχή του. Καήκαν από το κρύο. Καήκαν από το κρύο, ναι, αυτό πιθανό. Είναι πανέμορφα. Εν τω μεταξύ, Γενάρη, τώρα που έχουμε έρθει, δεν πρέπει να είναι και full τουριστική του σεζόν, γιατί εδώ είναι πάρα πολύ ωραία τα Χριστούγεννα κτλ. Οπότε δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ χαλαρά. Είναι χαλαρά, δεν είναι αυτή η τρέλα. Και είναι πανέμορφα. Δες. Φυσμένα, άλλη φορά καλό κλίμα. Δεν έχει τέτοιο κλίμα. Κοίτα τι ωραίο πεύκο. Λοιπόν, day, night 2, γιατί αυτά τα φώτα είναι έτσι κίτρινα. Λοιπόν, night 2, ετοιμαζόμαστε για έξοδο σήμερα, αύριο είναι τα γενέθλιά μου. Έχω βάλει, παιδιά, αυτό το φόρεμα, το οποίο αυτό το φόρεμα είναι στράβλες καλοκαιρινό. Και εγώ του βάλα από μέσα σβαγκάκι, ζακετούλα, μπότες και το έκανα χειμερινό. Έχω βάλει και Hey Beauty κορδέλα, δυστυχώς αυτό το χρώμα δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχουν ωραία γκρι, ανοιχτό γκρι, μπλε, peach. Έχω βάλει lip jelly, την κλασική απόχρωση, όχι την κόκκινη. Αυτό είναι το outfit. Δεν είναι κακό με το τέτοιο από πάνω. Ωραίο! Μ' αρέσει. Και φεύγουμε σε λίγο, πάμε σε ένα μαγαζί που είναι 10 λεπτά απόσταση. Το οποίο μου το πρότεινε μία φίλη μου να πάμε. Λέγεται Φάμπιο και ελπίζω να είναι super fun. Φάμπιοζε. Φάμπιοζε. Φάμπιο νομίζω. Φάμπιο. Πω πω, να πω και την κουρουνιά Σου που κάναμε. Καλά. Να πω την κουρουνιά, θα την πω. Γιατί έχει ταλικό τώρα. Εγώ το... Τώρα το θυμήθηκα ότι έχει ταλικό. Άρα δηλαδή θα θέλουμε να φάμε. Η γουρουνιά, παιδιά, είναι τρεις σακούλες McDonald's εδώ. Τις βλέπετε? Γιατί κρυώνουμε κάποια στιγμή και ήρθαμε να ράξουμε στο δωμάτιο και κάποια λιγούρα μας έπιασε και τα McDonald's δυστυχώς είναι δίπλα στο δωμάτιο και είμαστε φουλ σκασμένοι, δηλαδή δεν χωράει το φαΐ και όχι, δεν είναι εγκυμοσύνη, είναι φαΐ. Οπότε θα δούμε τι θα φάμε στο Φάμπιο. Ελπίζω μόνο να έχει και καλά ποτάκια και ωραίο mood και ωραία διάθεση, γιατί από φαΐ είμαστε λίγο σκασμένοι, αλλά το έχουμε κλείσει, οπότε πάμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο μαγαζί και έχουμε πάρει λαζάνια, κανελόνια. Είναι ιταλικό, αλλά with a twist. Τι λες? The twist το έχει άλλης χώρας. Είναι ιταλικό, high. Μπράβο. Άντε για μας. Happy birthday. Thanks. Καλημέρα. Officially 30. 33. Τα χρόνια του Χριστού και του Σούπερμαν. Μετά την έξαλλη χθεσινή μας βραδιά στους δρόμους της Βιέννης, πραγματικά ήταν έξαλλη το nightlife της Βιέννης, έχουμε έρθει στο μουσείο Αλμπερτίνα. Ανυπομονώ γιατί έχει και έκθεση Μονέ. Τώρα αυτό θα μου πεις είναι vlog τέχνης μάλλον. Στο σερβερ μου έχει άλλη. Έχει σκάλες, δεν έχει εδώ. Οπότε πάμε και το βράδυ έχουμε, παιδιά, όπερα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Αλμπερτίνο που έχει μια τεράστια συλλογή Μονέ. Τεράστια συλλογή. Και εδώ είμαστε στην αίθουσα του Ιμπρεσιονισμού. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δίνει φως, δίνει ζωντάνια στα χρώματα και ο Μονέ φυσικά ήταν ο top impressionistή. Και πεθαίνω, τρελαίνομαι, δες εδώ τώρα. Αυτό είναι στο εξοχικό του, ίσως σπίτι του που μείνε στη Γαλλία. Είχα διαβάσει και ένα βιβλίο, ένα ωραίο μυθιστόρισμα για το... πώς λεγότανε, Ζιβερνή, στο Ζιβερνή στη Γαλλία που πήγε και έμεινε. Αυτή εδώ είναι η λίμνη με τα λίλις μαζί. Λοιπόν, παιδιά, έχω τρελαθεί. Έχει και άπειρο Πικάσο εδώ, στο Αλμπερτίνα, το οποίο το έδωσε ένας συλλέκτης που τα χάρισε εδώ, αυτός. Τρομερό, να έχεις 50 Πικάσο σπίτι σου. Τρομερό. Παιδιά, εγώ το έχω πει. Είμαστε παντού, όμως όταν σου λέω παντού, παντού. Έχουμε έρθει εδώ, στο Αλμπερτίνα, που έχει τύπου βασιλικούς χώρους, δες εδώ, The Crown κατάσταση.
και έχει αγάλματα με την Καλλιόπη, την Τερψιχώρη, τις Μούσες, όλες, και τα γράφει στα ελληνικά, ελληνικότατα. Το βλέπεις. Τι στη φάση εδώ. Outfit number 100 πιθανότατα. Ετοιμαστήκαμε για όπερα. Τώρα αυτό το ρούχο που φοράω δεν είναι πολύ για τον καιρό. Είναι αυτό εδώ το φόρμα με τις χρυσές μπότες που πίσω είναι όλη πλάτη ανοιχτή. Δύσκολο. Έχω βάλει και μια ζακέτα. Θα πάρω και τα γαντάκια μου. Είναι 7 λεπτά περπάτημα από εδώ. Οπότε ελπίζω να μην ξεπαγιάσουμε. Πάμε στην όπερα της Βιέννης. Είμαι κάτι ενθουσιασμένη. Θέλω πάρα πολύ να βιώσω αυτό το experience. Θα δούμε media. Αυτό είχε, αυτό θα δούμε. Οπότε φύγαμε. Και μετά την όπερα, το πρώτο μας και τελευταίο μας σνίτσελ. Καθυστέρησαν πάρα πολύ να πάμε σνίτσελ. What? Update! Σήμερα, παιδιά, είναι Δευτέρα. Φεύγαμε. Κανονικά από τη Βιέννη. Αλλά έλατε που είμαστε στη Βιέννη, εδώ σε ένα ωραιότατο ξενοδοχείο δίπλα από το αεροδρόμιο, γιατί χάσαμε την πτήση μας. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν μου έχει συμβεί ποτέ και... Είναι και λίγο το ότι δεν φταίγαμε εμείς. Δηλαδή, έχουμε πάει στην ώρα μας, είμαστε εκεί, περιμένουμε. Καθυστέρησε η πτήση, είχε καθυστέρηση μισή ώρα. Περιμέναμε λίγο πιο εκεί από το δικό μας gate. Δηλαδή, το δικό μας gate ήταν το 37, περιμέναμε στο 38. Περιμένουμε, βλέπουμε ουρά από εδώ, ουρά από εκεί. Κάποια στιγμή σηκώνομαι, κοιτάω, λέω, παιδιά, πού είναι η πτήση για Αθήνα? Έχει κλείσει το boarding, φύγανε. Προσπαθήσαμε. Επιμείναμε, είπαμε, παιδιά, είχατε καθυστερήσει και εμείς περιμέναμε λίγο πιο εκεί και δεν έγινε κανένα announcement, γιατί πραγματικά δεν έγινε announcement ούτε με το όνομά μας, αλλά ούτε με το ότι κλείνει το gate, το τελευταίο boarding κτλ. Οπότε κλείσαμε την επόμενη πτήση, η οποία είναι 4 ώρες το πρωί, δεν είχε άλλη απευθείας, και ένα ξενοδοχείο ακριβώς απέναντι από το terminal μας για να μην... Βέβαια, είμαστε κάτω. Και κάτω και πάνω το ίδιο είναι. Θα το βρούμε, φαντάζομαι. Εδώ. Αεροδρόμιο. Δωματιάρα, μια χαρά. Και εγώ να σας πω κάτι. Σε όλο το ταξίδι ήθελα να κάνω ένα μασαζάκι. Αυτό θα ήθελα να ήταν το δώρο στον εαυτό μου. Το άλλο μας ξενοδοχείο δεν είχε σπα. Αυτό εδώ, κοίτα να δεις που έχει. Οπότε θα το πάρω σαν μια καλή ευκαιρία να κάνω το μασάζ που ήθελα. Ας βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Οπότε όλα καλά. Έχουμε βάλει εδώ τα λαπτοπάκια μας να κάνουμε τη δουλίτσα μας για την Δευτέρα. Και όλα καλά. Παιδιά, έκανα ίσως το καλύτερο μασάζ που έχω κάνει στη ζωή μου. Τώρα unexpected αυτό, από το πουθενά. Στο airport hotel απέναντι από το αεροδρόμιο. Και όπως μου είπε και η κυρία που μου έκανε μασάζ, ένα ωραίο ταξίδι πρέπει να ξεκινάει με μασάζ, να κλείνει με μασάζ. Οπότε καλά που μείναμε ακόμα μία μέρα εδώ. Μόνο και μόνο για να κλείσουμε μασάζ, γιατί δεν κάναμε και τίποτα. Κάναμε λίγο δουλειά, εγώ πήγα και έκανα το μασαζάκι μου, φάγαμε, η ώρα είναι 6, τι ώρα είναι? 7. Πρέπει να πέσουμε για ύπνο σιγά σιγά. Σε καμιά ώρα, δηλαδή 2 max πριν να κοιμόμαστε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε 4 ώρα να πάμε απέναντι στο αεροδρόμιο. Αυτό το ταξίδι ήταν φανταστικό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τα φετινά μου γενέθλια ήταν υπέροχα και επεισοδιακά. Αλλά το ότι κατάφερα να γυρίσω vlog ολοκληρωμένο, δεν το έχω ακόμη πιστέψει. Δεν πίστεψα ποτέ την ώρα που άνοιξα αυτή την κάμερα ότι θα τελειώσω και θα ολοκληρώσω αυτό το vlog. Και όμως εδώ είμαστε, ολοκληρώθηκε. Στο αεροδρόμιο, έχοντας χάσει την πτήση μας, πάω να κάνω ένα μπάνιο, να ετοιμαστώ για ύπνο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να ταξιδέψετε μαζί μας στη Βιέννη. Ελπίζω να μάθατε πράγματα και να μας πείτε και άλλα πράγματα για τη Βιέννη, γιατί που ξέρεις μπορεί να ξαναρθούμε. Σας φιλώ πολύ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ.